θα περνά το λόγο, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση με τις δευτερολογίες και τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, νομίζω ότι πάει πολύ. Βέβαια το πρώτο είναι φυσιολογικό. Άλλωστε το έχουν επισημάνει κι άλλοι. Υπήρχε μία συνένεση, γιατί ουσιαστικά συζητάμε για δύο οδηγίες με τις οποίες επί της ουσίας συμφωνείτε όλοι σας. Ταυτόχρονα όμως έγινε και μία προσπάθεια να φανεί εδώ μέσα ότι πραγματικά συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι στη λειτουργία όσον αφορά τουλάχιστον τη λειτουργία του δημοσίου. Αλήθεια, πού τους είδατε αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους? Που συγκρούονται μάλιστα. Συγκρούονται σε τι? Στη λειτουργία του ίδιου του δημοσίου, του στόχου που έχει μέσω αυτής της λειτουργίας. Όλοι ξέρουν πώς λειτουργεί αυτό το αστικό κράτος και ποιους υπηρετεί. Με χίλιους δύο τρόπους. Υπηρετεί ουσιαστικά αυτήν την ανάπτυξη που όλοι σας επιδιώκετε. Την καπιταλιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτόν τον ρόλο παίζει το κράτος. Βεβαίως, επειδή οι συνθήκες αλλάζουν, υπάρχει τεράστια αναγκαιότητα εξυγχρονισμού αυτού του κράτους για να μπορεί να παίζει το ρόλο στις σύγχρονες, τις σημερινές συνθήκες. Το ρόλο που έπαιζε και χθες και προχθές. Εδώ, σε αυτό το δεύτερο ζήτημα, στην προσπάθεια εξυγχρονισμού του αστικού κράτους για να μπορεί να παίζει καλύτερα αυτόν τον ρόλο υπέρ των μονοπωλίων, έχετε και δευτερεύουσες και τριτεύουσες διαφορές μεταξύ σας. Αλλά δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Πρόκειται για διαφορές που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Να κάνουν δηλαδή το αστικό κράτος πιο αποτελεσματικό στις σημερινές συνθήκες, να υπηρετεί τον ίδιο ακριβώς στόχο που επιδιώκετε όλοι σας. Και βεβαίως, το λέω κυρίως γιατί υπήρχε και μια αγωνία από την πλευρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, φέρνοντας μάλιστα ως επιχείρημα τη σχέση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε με αυτό, τη σχέση προσλήψεων αποχωρήσεων από το δημόσιο. Πρακτικά, τι επιδιώκετε? Δηλαδή, και εδώ υπάρχει ουσιαστική συμφωνία. Δεν υπάρχει διαφωνία. Πολύ δε περισσότερο δεν υπάρχουν δύο κόσμοι που συγκρούονται. Όλα αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης η σχέση ήταν 1:5. Αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Σχηματικά το λέω. Αν ήταν 800.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν μειωθεί σήμερα στις 500. 550. Δεν ξέρω απ' έξω τα νούμερα, αλλά λέω για να καταλάβουμε το σχήμα, τι ακριβώς κάναμε. 10 χρόνια τώρα, με τη σχέση 1:5. Τι έρχεται τώρα και κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Λέει, μειωθήκαν τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι, τώρα θα το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο το μειωμένο. Περί αυτού πρόκειται. Διότι όταν λέμε η σχέση 1:1, σημαίνει ένας θα φεύγει στη σύνταξη ή για άλλον λόγο και στη θέση του θα έρχεται ένας άλλος. Άρα δηλαδή θα μείνει αυτή η κατραγγύλα, αυτό που έχετε φέρει ως αποτέλεσμα όλοι σας όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, πιο πρακτικά για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό που βλέπουν σήμερα στα νοσοκομεία, στα σχολεία, αυτό πάνω κάτω θα συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί είναι οι δύο διαφορετικοί κόσμοι που συγκρούονται δήθεν. Στο κύριο λοιπόν έχετε όλοι σας συμφωνία και μαλώνετε στα δευτερεύοντα ζητήματα.